Και εγώ έχασα την κόρη μου το 2020, το Μάρτιο, έξω από το σούπερ μάρκετ στην Κηφισιά, από έναν αλητήριο τραμπούκο, αστυνομικό μάλιστα, ο οποίος δολοφόνησε την πρώην σύζυγό του και την κόρη μου, που κάνανε διάλειμμα, την οποία δεν γνώριζε βέβαια. Γιατί στην πρώτη κατάθεση, μάλλον στην ανακρίτρια, γιατί μετά είπε ότι δεν την γνώριζε και αυτή είναι και η αλήθεια. Δεν είχαν ούτε μία επαφή και καμία γνωριμία. Απλώς στον εγκέφαλό του είχε δημιουργήσει αυτός δεν ξέρω τι, για την κάθε μία, για το κάθε τι. Μία φορά είδε την κόρη μου με την γυναίκα του που πήγανε μετά τη δουλειά να φάνε κάτι. Δεν ξέρω πώς το επιλείψιμο το θεώρησε αυτός. Και πήγε μία καλή ημέρα, χωρίς να προηγηθεί τίποτα, σαν καλά του καθουμένου, την ώρα του διαλύματος, άνοιξε την πόρτα που ήταν τα κορίτσια και κάναν το τσιγάρο με τον καφέ τους. Και με το πυροβόλο όπλο έριξε από 13 σφαίρες την κάθε μία στο κεφάλι. Και φυσικά το όπλο δεν είχε 13 σφαίρες. Έκατσε κάτω θρασίτατος, ξαναγέμισε το γεμιστήρα του και ξαναέριξε. Ενώ τα κορίτσια είχαν φύγει ήδη από τη ζωή, αυτό συνέχιζε να ρίχνει μεμένος. Τι μπορούμε να σκεφτούμε και να δικαιολογήσουμε σε αυτόν τον άνθρωπο που του δίνουν τόσες δυνατότητες και τόσες ευκαιρίες να μειώσει τις ποινές του και τα λοιπά με τα δικαστήρια και όλα αυτά εννοώ. Και μάλιστα θεωρούν ότι η κόρη μου δεν είναι γενεκοκτονία, είναι παράπλευρη απώλεια, το οποίο εγώ δεν το δέχομαι επουδενή και θεωρώ είναι κατεξοχήν γενεκοκτονία, γιατί ένας ηλίθιος δολοφόνος που βγαίνει δημόσια στα δικαστήρια και είναι η αλήθεια, επικαλείται ότι δεν τη γνώριζε και της ρίχνει 13 σφαίρες, εξίσου ίσες με τη σύζυγο που επικαλούνταν ότι τάχα και καλά είχε προηγούμενα. Που και αυτό δεν ισχύει, αλλά και να ίσχυε, κανένας δεν έχει το δικαίωμα να αφαιρεί ζωή. Ωραία. Και δίνουν σε αυτό το τέρας αυτή τη δυνατότητα να μειώσει τις ποινές του και τραυμολογούν τις οικογένειες και τη δική μου και πολλές άλλες που έχουν χάσει τα κορίτσια τους στα δικαστήρια. Πήγαινε έλα, γιατί αυτός επικαλείται 1000 πράγματα και εμείς κάνουμε τους καραγκιόζηδες. Και έρχομαι και λέω, ποια πολιτεία και ποια δικαιοσύνη να εμπιστευτούμε εμείς. Ποιος έλαβε υπόψη τις οικογένειες των θυμάτων. Κανένας σεβασμός, καμία αξιοπρέπεια απέναντι σε εμάς, τις οικογένειες. Τρέχουμε στα δικαστήρια γιατί αυτός επικαλείται 1000 πράγματα. Και πέραν τούτου, επικαλείται και ψυχολογικά προβλήματα και 1000 στα οποία δίνουν σημασία και αξία και εμάς μας έχουν στην απέξω μόνο να πληρώνουμε αδρά ζεστά χιλιάρικα γιατί αυτός γουστάρει να μειώσει την ποινή του γιατί η δική του ζωή έχει πιο πολύ αξία από τη ζωή των κοριτσιών που αφαίρεσε. Ποια δικαιοσύνη είναι αυτήν που του δίνει αυτά τα δικαιώματα? Έχει αξία η δική του ζωή? Όπως και για τις κακοποιημένες γυναίκες και τους ξενώνες που όπως είπε καλά και η Μαρία, όλοι είναι λυποί για τα μαύρα μάτια. Παραμείναμε στα 44 που ακούω πριν πόσα χρόνια σε βουλευτικά κέντρα και ξενώνες σε όλη την Ελλάδα που οι περισσότερες πόλεις δεν έχουν, εννοείται, και πού θα απευθυνθεί μια κακοποιημένη γυναίκα. Και φυσικά σε τέτοια περιβάλλοντα που ο σεξισμός και η πατριαρχία διαπρέπει ακόμη, δυστυχώς. Τι κάνει αυτή η πολιτεία για να σώσει όλες αυτές τις γυναίκες, να τις βοηθήσει? Απολύτως τίποτα, το μηδέν. Αλλά ακόμα και αυτά που υπάρχουν, δήθεν η σύμβαση της Κωνσταντινούπολης π.χ., που είναι για την πρόληψη και την ενδοοικογενειακή βία κτλ. Τίποτα δεν εφαρμόζεται. Την υπογράψαμε σαν χώρα για να λέμε ότι υπογράψαμε, ότι είμαστε Ευρωπαίοι. Και ότι έχουμε νόμους και ότι έχουμε τη σύμβαση και παραμύθια της χαλιμάς. Όλα στα σιρτάρια είναι. Τίποτα δεν εκτελείται από όλα αυτά που λέει και η σύμβαση. Και τα πάντα σε αυτή τη χώρα διαπρέπουν μέσα σε συρτάρια. Τα τρώνε οι σκόροι. Αυτό ξέρω εγώ να λέω. Αυτό έχουμε διαπιστώσει από την ημέρα που έχουμε εμπλακεί με όλα αυτά. Από τις δολοφονίες με τα δικαστήρια και αυτά. Δυστυχώς καταλήξαμε εκεί. Όσο δεν γνωρίζαμε, νομίζαμε ότι ισόβια ακούγαμε και νομίζαμε ότι μέσα σε όλη του τη ζωή θα μείνει ένας που δολοφονεί. Τελικά, ποια όλη του τη ζωή? Μια κοροϊδία είναι αυτό που λέγεται. Χαραμίζουν και την ελληνική λέξη που έχει την ελληνική γλώσσα που έχει τόσες ωραίες λέξεις. Όχι ισόβια, δεν ισχύει. Ισχύει το 10-15 έως του
του δώσει δικαιοσύνη, αυτά τα χρόνια θα πρέπει να λέγονται. Όχι αυτά που ακούει ο κόσμος, το ισόβιο, το οποίο δεν ισχύει, με χιλιάδες ελαφρυντικά από πίσω, και στο τέλος τη βγάζουν Ελλάδα και ζουν και βασιλεύουν μια χαρά, και βγαίνουν και μας λένε ότι περνάνε δύσκολα, λες και τα δικά μας κορίτσια που είναι κάτω από τα μάρμαρα έχουν καμία ευκαιρία. Και οι οικογένειες που τραβάνε το Γολγοθά και χίλια δυο προβλήματα που προκύπτουν. Ποιος τα έλαβε υπόψη, ο νόμος αναφέρεται καθόλου στις οικογένειες των θυμάτων? Όχι, καθόλου. Δεν υπάρχει κανένα άρθρο που να μιλάει για τις οικογένειες των θυμάτων. Εμείς δεν έχουμε ελαφρυντικά, δεν έχουμε κάτι να μας βοηθήσει, να μας περασπίσει ο νόμος. Ποιοι είμαστε εμείς, τυποτένιοι, χωρίς να φταίμε, οι αθώοι που δεν μας συμπεριλαμβάνουν πουθενά και ασχολούνται μόνο με αυτά τα τομάρια, γιατί έχει αξία η ζωή τους? Και τι τους προσφέρουν στις φυλακές, νομίζετε? Ποιο είναι το σοφρονιστικό σύστημα που ακούμε και ακούμε και ακούμε? Τι σοφρονισμό τους προσφέρουνε? Άμα δεν βάλεις το χέρι στην τσέπη, δεν γίνεται τίποτα. Αλλά δεν βλέπω το κράτος να ιδρώνει και πολύ, οι κυβερνήσεις, αν διαχρονικά δεν ξέρω, για να δίνουν χρήματα ούτως ώστε να υπάρχουν, να γίνεται είτε σοφρονισμός ή οτιδήποτε άλλο που να βοηθήσει έστω αυτούς όταν θα επανενταχθούν. Ποιος τους ελέγχει? Ουδείς. Τους έχουν μέσα για τα μαύρα μάτια, για να μην ξεσηκωθεί ο κόσμος. Γι' αυτό το λόγο. Αν όλοι κάναμε τις πάπιες, ούτε στη φυλακή δεν θα τους βάζανε. Εκεί που τους πληρώνει και μάλιστα ο ελληνικός λαός. Εκεί που βρίσκονται. Τρώνε, πίνουνε, δεν τους λείπει τίποτα, δικαιώματα έχουνε, διαμαρτυρίες κάνουνε, διεκδικούνε, μέχρι και στην Ευρώπη έχουνε δικαίωμα να φτάσουνε, να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους. Εμείς όλοι στην αφάνεια, γραμμένοι εκεί που δεν, να μην πω πού, από την πολιτεία. Εμείς δεν χάσαμε τα κορίτσια μας, φωτεινά πλάσματα, δραστήρια, έξυπνα, δημιουργικά. Και θα αφήσουμε έξω αυτά τα τομάρια να ζήσουν, να προσφέρουν τι, τίποτα απολύτως. Τους επανεντάσσουν στην κοινωνία μετά χωρίς να τους έχουν προσφέρει τίποτα μέσα στη φυλακή. Και ξανά μανά τα ίδια μετά έξω. Αυτό γίνεται. Και έχουν και εμάς να μας τρέχουνε. Και γιατί να πληρώνουμε εμείς τα ωραία χιλιάρικα, γιατί αυτός απαιτεί και ζητάει, τα δικά του είναι τα αιτήματα, να βάλει το χέρι στην τσέπη και να πληρώσει, εφόσον διεκδικεί αυτά που διεκδικεί για τη ζωούλα του. Να πληρώσει τα δικαστήρια, να πληρώσει τα πάντα. Εμείς τα παιδιά μας τα χάσαμε, πίσω δεν γυρίζουνε. Δεν απαιτούμε τίποτα άλλο πέρα από αυτό που ορίζει ο νόμος και υποτίθεται παίρνουμε τις αυστηρότερες ποινές, γιατί είναι θάνατος, αφαίρεση ζωής, που κι αυτό δεν είναι ισόβια. Έχουν ένα σκασμό ελαφρυντικά. Καλή διαγωγή στη φυλακή, προηγούμενη καλή διαγωγή και παραμύθια της Χαλιμάς. Βαρεθήκαμε να τα ακούμε. Και πού να φτάσω? Εγώ έχω και ένα εγγόνι πίσω. Γιατί να καταστρέψω, να δώσω τα χρήματά μου, γιατί γουστάρει αυτός? Δεν έχω παιδί να μεγαλώσω? Και αντί να φροντίσει η πολιτεία και γι' αυτό, είναι παντελώς αδιάφοροι. Κανείς δεν με ρίμνησε για αυτά τα ορφανά που είναι πίσω. Για τις οικογένειες που μείναν πίσω μετά από τέτοια αποτρόπαια εγκλήματα. Δεν μας ρώτησε κανείς, δεν ενδιαφέρθηκε κανείς. Αν εμείς είμαστε άξιοι να μεγαλώσουμε αυτά τα παιδιά πίσω, αν εμείς μπορούμε να σταθούμε στα πόδια μας, αν εμείς είμαστε υγιείς, αν εμείς είμαστε σόφρονες, άμα τα μυαλά μας είναι στη θέση τους, άμα. Κανέναν δεν ενδιαφέρει αυτό από την πολιτεία. Παλεύουμε μόνοι μας και ξαναπαλεύουμε και νιώθουμε την αδικία αφόρητα στο πετσί μας. Από τη μια χάσαμε τα παιδιά μας και από την άλλη έχουμε την πολιτεία που νιώθουμε ότι μας πατάει στο λαρύγγι με όλα αυτά. Δυστυχώς. Και ερχόμαστε τώρα και στην Κυριακή που λένε διάφορα μπροστά στο τμήμα και έτσι κι αλλιώς θα τη σκότωνε και έτσι κι αλλιώς δεν προλάβανε και έτσι κι αλλιώς αυτό και όλο δικαιολογίες, αλλά κανείς δεν αναλαμβάνει ποτέ την ευθύνη, κανένας δεν έχει συνείδηση, κανένας δεν ξέρει σωστά να κάνει τη δουλειά του και να αναλάβει επιτέλους την ευθύνη και να πει ναι, σφάλαμε, έπρεπε, άσχετα τι θα γινότανε μετά ή δεν θα γινόταν. Κανένας δεν προεξοφλεί αν θα τη σκότωνε ή δεν θα τη σκότωνε την Κυριακή ή την κάθε Κυριακή για την κάθε κοπέλα. Εσύ οφείλεις να κάνεις αυτά που πρέπει. Σαν πολιτεία, σαν τον νόμο που πρέπει να εφαρμόσεις, σαν άνθρωπος με ενσυναίσθηση, με αγάπη για τους συνανθρώπους σου, να προσφέρεις τη βοήθειά σου και πέρα από τα πρωτόκολλα. Δεν κάναν τίποτα από όλα αυτά. Και η Κυριακή έκανε όλα τα βήματα που μας ορίζει ο νόμος. Τότε πού να στηριχθούμε, ποιον να πιστέψουμε
και πόση εμπιστοσύνη να έχουμε και πού να απευθυνθούμε. Θα πήγαινε κάποια γυναίκα τόσο εύκολα τώρα ξανά στο τμήμα? Και πριν πάλι το ίδιο κάπως έτσι ήτανε, αλλά κάτι υπήρχε. Πού να πιστέψουμε, ποιον να έχουμε εμπιστοσύνη, να πάμε να ζητήσουμε. Αυτά ήθελα να πω. Γι' αυτό θα πρέπει όλοι μαζί, νομίζω ότι είναι ένα κομμάτι που αφορά όλη την κοινωνία αυτό. Ανά πάσα στιγμή του καθενός την πόρτα μπορεί να χτυπήσει το κακό. Θα πρέπει όλοι μαζί, μάλλον μόνο ό,τι κάνουμε εμείς σαν κοινωνία. Γιατί δεν περιμένουμε και πολλά από την πολιτεία. Να κάνουμε ό,τι αρμόζει για να αλλάξουμε κάτι σε αυτή την κοινωνία. Και ήθελα να πω πριν που σταμάτησα για την κόρη μου, που λέει δεν είναι, λέει, παράπλευρη απώλεια. Γιατί δεν είναι? Πού την ήξερε? Γιατί με τόσο μίσος τη χτύπησε με τόσες σφαίρες? Γιατί είχε τόσο μίσος κατά των γυναικών? Αυτό δεν είναι? Αυτό δεν είναι η γυναικοκτονία? Το μίσος απέναντι στη γυναίκα θα πρέπει να είναι σαν και καλά σύντροφό σου, σύζυγό σου? Ακόμα χειρότερα, που με τόσο μίσος έριξε όλες αυτές τις σφαίρες. Γιατί είδε ένα κορίτσι δυναμικό όταν πήγαινε στο σούπερ μάρκετ, ένα κορίτσι φωτεινό και κάτι δεν του κάτσε καλά. Γιατί οι γυναίκες έχουν προσωπικότητες. Γι' αυτό ακριβώς το έκανε. Αυτό ήθελα να πω. Σας ευχαριστώ.